έξω από το μουσείο μας περιμένει η ξεναγός Μαριαλένα Χριστοδούλου για να μας μοιήσει στα μυστικά της Ακρόπολης. Γεια σας! Τι κάνετε! Καλά είμαστε! Πάμε! Έτοιμοι! Έτοιμες! Έλα! Η ξενάγηση που προσπαθούμε να κάνουμε δεν είναι η τυπική ξενάγηση σε καμία περίπτωση. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε πάλι τους Έλληνες με τις οικογένειές τους μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι μια βαρετή ξενάγηση που όλοι νομίζουμε ότι θα αποκομίσουμε από το τέλος της επίσκεψής μας. Μαθαίνουμε διασκεδάζοντας. Φανταστείτε ότι ένα παιδί με το iPad μπορεί να ξαναδεί την Ακρόπολη ζωντανά όπως ήταν στην αρχαιότητα και να δει ακριβώς, να ταξιδέψει στον χρόνο, να ζήσει εκεί που αυτή τη στιγμή βλέπει μόνο ερείπια. Θα μας πεις 3-4 πράγματα που δεν ξέρουμε για την Ακρόπολη, που δεν είναι ευρέως γνωστά. Το πιο σημαντικό. Τα μνημεία δεν ήταν λευκά, ήταν όλα χρωματιστά. Επίσης, μέσα στον Παρθενώνα, εκτός από το υπέρλαμπρο άγαλμα της Αθηνάς, υπήρχε μια πισίνα γεμάτη νερό. Με τη βοήθεια των iPads μπορούμε να περιηγηθούμε στην Ακρόπολη και το κυριότερο να ξαναδούμε την Ακρόπολη, απλά με άλλα μάτια. Με τα μάτια των αρχαίων Ελληνών. Ακριβώς. Μάθαμε επίσης ότι το οδείο Ηρώδου του Αττικού ήταν κλειστό.